Ανάστατη είναι η Μεσαρά μετά την επιβεβαίωση δύο νέων κρουσμάτων κορονοϊού σε χωριό του Δήμου Φεστού. Ο λόγος για ένα ηλικιωμένο ζευγάρι, έναν 85χρονο άντρα και μία 79χρονη γυναίκα, οι οποίοι ήρθαν από την Αθήνα στην Κρήτη πριν από περίπου 14 ημέρες και βρέθηκαν θετικοί έπειτα από τεστ στο οποίο υπευλήθησαν στο Παγνί. Δεν μένω στην περιοχή μας μόνιμα, κατέβηκα για διακοπές. Άρα πριν από γύρω 10-12 μέρες αρχίσε να εμφανίζεται πυρετός και στους δύο, πολύ περισσότερο στη γυναίκα και μετά στο σύζυγο. Εγώ σαν δήμαρχος ζήτησα και ζητάω πραγματικά και αυτή τη στιγμή από την τηλεόραση να έρθουν να κάνουν δοκιμαστικούς ελέγχους, να κάνουν τεστ δοκιμαστικά σε ανθρώπους που είχαν επαφή. Θέμα να κάνουμε ότι είναι ανθρώπινο δυνατόν, αν υπάρξει έστω μια μικρή διασπορά, να τη σταματήσουμε στη γένεσή τους. Η ιχνηλάτηση των επαφών των δύο ηλικιωμένων έχει ήδη ξεκινήσει, ενώ έκδηλη είναι η ανησυχία για τους κατοίκους της περιοχής, καθώς σύμφωνα με τις πληροφορίες, το ζευγάρι είχε συχνές κοινωνικές επαφές και είχε παρευρεθεί τόσο στην εκκλησία όσο και σε καφενεία. Όλες αυτές τις μέρες όμως, δυστυχώς, συγκεκριμένοι άνθρωποι δεν ήταν στο σπίτι τους, κυκλοφορούσαν, θεωρούσαν ότι είχαν ένα απλό συνάκι, ότι εντάξει, έχουμε ένα πυρετούλι όπως είναι η εποχή. Τελικά μετά από 10-12 μέρες εμπήρε της κατάστασης, πήγανε στο Παγνίο, κάνανε εξετάσεις χθες και σήμερα έφτανε τα αποτελέσματα ότι έχουν κορονοϊό. Και ενώ τα καταγεγραμμένα κρούσματα κορονοϊού στην Κρήτη αυξάνονται, με τον αριθμό να ανέρχεται στα 66, λίγες ώρες πριν την επίσημη ενημέρωση, οι έλεγχοι της ελληνικής αστυνομίας για την τήρηση των μέτρων σε καταστήματα συνεχίζονται με αμύωτο ρυθμό. Το βράδυ της Παρασκευής, έπειτα από σχετικό έλεγχο, επιβλήθηκε αναστολή λειτουργίας σε καφέ μπαρ στα Χανιά, ενώ και στο Ηράκλειο τα πρόστιμα που έχουν επιβληθεί από την 1η Αυγούστου είναι τσουχτερά. Το μήνα Αύγουστο, από τότε που μπήκαμε στην τέταρτη φάση, θα έλεγα, του ελέγχου για την τήρηση των μέτρων κατά της εξάπλωσης του κορονοϊού και ειδικά μετά την αυστηροποίηση που επιβλήθηκε με την υποχρεωτική χρήση μάσκας σε κλειστούς ιδιωτικούς αλλά και δημόσιους χώρους, η Δημοτική Αστυνομία έχει εντατικοποιήσει τους ελέγχους. Μέχρι σήμερα, από τους πραγματοποιηθέντες ελέγχους έχουν βεβαιωθεί 5 παραβάσεις για μη χρησιμοποίηση μάσκας. Όπως σε καταστήματα, σούπερ μάρκετ, αλλά και στις λαϊκές αγορές του Δήμου Ηρακλείου. Οι έλεγχοι συνεχίζονται είτε με κλιμάκια που συγκροτούνται από το προσωπικό της Δημοτικής Αστυνομίας, αλλά σε πολλές περιπτώσεις σε συνεργασία με την Ελληνική Αστυνομία. Την ίδια ώρα, οι ειδικοί ανησυχούν για την αύξηση των κρουσμάτων στην Ελλάδα και συστήνουν το όριο των συγκεντρώσεων να μειωθεί ακόμη περισσότερο σε κάτω από 50 άτομα.